Με φόντο το προσφυγικό, οι Σλοβάκοι προσέρχονται στις Κάλπες για να αναδείξουν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επανεκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη θητεία. Παρά το γεγονός ότι η Σλοβακία δεν ανήκει στο λεγόμενο Βαλκανικό διάδρομο, ο Φίτσο έφερε το προσφυγικό στο επίκεντρο της προεκλογικής περίοδου. Είναι από τους μεγαλύτερους πολέμιους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μετεγκατάστασης Προσφύγων. Ας το παραδεχτούμε, η συνθήκη Σέγγεν είναι σαν ελβετικό τυρί. Χιλιάδες άνθρωποι περνούν στην Ευρώπη χωρίς έλεγχο. Χθες ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δήλωσε ότι μαζί με τους μετανάστες έρχονται χιλιάδες τρομοκράτες και τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Γι' αυτό η ασφάλεια είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κεντροαριστερό κόμμα του Φίτσο θα παραμείνει πρώτη δύναμη, αλλά κινδυνεύει να χάσει την αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με ένα από τα δύο εθνικιστικά κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η Σλοβακία είναι προγραμματισμένο να αναλάβει την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2016.